θα τα δοκιμάσω και τα πέντε και χωρίς να ξέρω τίποτα μπορεί εύκολα να πω ότι αυτό το μοσχοφύλλο μου αρέσει πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι μια τάση στο να ξεχωρίζω την ποιότητα και ας μην γνωρίζω τίποτα. Ένα δεύτερο όμως πράγμα που μαθαίνω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να μαθαίνω την τυπικότητα του σταφυλιού. Από τη στιγμή που δοκιμάσω τα πέντε μοσχοφύλλα, μπορεί να μου αρέσει ένα πιο πολύ από όλα, αλλά μαθαίνω τα χαρακτηριστικά του μοσχοφύλλου. Γιατί όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστικά. Και αν δίπλα μου φέρουν και ένα άλλο κρασί, ένα ροδίτη, τότε θα πω αυτό δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Άρα μαθαίνω την αυθεντικότητα της ποικιλίας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικότερα σήμερα, την εποχή που ζούμε, ακούω διάφορα πράγματα. Είμαι και εγώ μέσα στο εμπόριο του κρασιού, στον κόσμο του κρασιού, ότι υπάρχει κάποιος συνοπτικός που πηγαίνει σε ένα εστιατόριο και του λέει: σου έχω ένα μοσχοφύλλερο με 1,20 ευρώ, εφιαλωμένο με την ετικέτα τα πάντα. Οκ, θα τα ακούσουμε. Όταν όμως έχω τη γνώση και δοκιμάσω και πω: ναι, αυτό είναι μοσχοφύλλερο, τότε ναι, με συμφέρει να το πάρω. Αλλά τις περισσότερες φορές μια τέτοια τιμή, μόνο μοσχοφύλλερο θα θυμίσει ένα τέτοιο κρασί. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω, να μπω στην ιστορία της αυθεντικότητας των ποικιλιών για να μπορώ να λέω και να δέχομαι μάλλον περισσότερο αν αυτό που μου λένε στέκει ή δεν στέκει. Η αυθεντικότητα λοιπόν πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι η αξία. Από τη στιγμή που ένα μου άρεσε περισσότερο, λέω ότι δίνω και 10 λεπτά παραπάνω για να το πω. Αφού μου άρεσε περισσότερο, τα δίνω, θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Αξία και ποιότητα συνήθως έχουν ένα σχετισμό. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό από όλα για ένα κρασί είναι η εξέλιξη του κρασιού. Και αυτό είναι, φίλοι μου, ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να συζητήσουμε για το κρασί. Είναι αυτό που κάνει το κρασί κυριολεκτικά μοναδικό προϊόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο, μα κανένα κολούχο ποτό, που από τη στιγμή που θα μπει στο μπουκάλι, συνεχίζει την εξέλιξή του σαν ζωντανός οργανισμός. Αυτό λοιπόν είναι το κάνει μαγεία. Αυτό το κάνει μαγικό και γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με το κρασί, όσοι ασχολούμαστε με τη γεύση, παρά με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Γιατί εδώ ένα ίδιο μπουκάλι, το οποίο εμφιαλώθηκε π.χ. φέτος το 2012, το 2013 που έχουμε τώρα, εάν συνεχίσω να το δοκιμάζω το 2013, το 2014, το 2015, ανοίγω από την ίδια παρτίδα να μπουκάλι, σίγουρα θα έχει να μου πει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ο μαγικός του κόσμος, γιατί εξελίσσεται μέσα στη φτιάχνη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό σημαίνει, και εκεί είναι το πιο ωραίο για τον άνθρωπο, ότι το σταφύλι που γίνεται κρασί, από τη στιγμή που θα μπει μέσα στο μπουκάλι, έχει μια εξέλιξη. Έχει μια καμπύλη ζωής, θα έλεγα περισσότερο. Αυτή η καμπύλη ζωής μοιάζει πολύ με την καμπύλη ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι μια καμπύλη που πάει έτσι, ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει, που η εξήγησή της είναι ακριβώς όπως η εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι νεογέννητο, θα γίνει μετά βρέφος, θα γίνει μικρό παιδί, έφηβος, θα πάει στην ενηλικίωση που θα είναι πάνω στην καμπύλη, στην κορυφή, θα κρατήσει και περισσότερο και μετά θα αρχίσει η ωριμότητα, θα αρχίσει κάτι φορά. Και κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή. Ακριβώς το ίδιο γίνεται με το κρασί. Δεν είναι τόσο μεγάλη συνήθως για τα κρασιά σε διάρκεια αυτή η καμπύλη όσο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα έχει ένα μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 75 χρόνια, 78. Το κρασί, συνήθως το λευκό, είναι μικρότερη η ζωή του, από 2 μέχρι 5, συνήθως, γιατί υπάρχει και εξαίρεση. Για τα κόκκινα κρασιά είναι πιο εύκολο να φτάσουμε από τα 3 μέχρι τα 10. Όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια κρασιά, ακόμα και ξηρά, πολύ περισσότερο γλυκά, που μπορούν να περάσουν τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, ένα γλυκό κρασί είναι εύκολο να περάσει τα 100 χρόνια, δεν είναι τόσο τρομερό, ακούγεται πολύ πιο εύκολο από ό,τι τουλάχιστον νομίζετε. Εδώ λοιπόν, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι όταν δοκιμάζω κρασί, εάν τυχόν εκπαιδευτώ σωστά, πώς θα μάθω να βρίσκω σε ποιο σημείο της καμπύλης βρίσκεται η εξέλιξη του κρασιού. Και τότε μπορώ να πάρω τις σημαντικότερες αποφάσεις. Είτε να κρατήσω τη μίσα μου, είτε να το βγάλω γρήγορα να το κουνήσω, είτε γενικώς να πάρω τις αποφάσεις ό,τι θέλω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην γευσινοσία του κρασιού. Και σαφώς το κυριότερο από 8 γνώμη. Δεν ακούω απλά τους άλλους και το δέχομαι έτσι για να δεχτώ κάτι. Όταν μάθω να το κάνω αυτό, έχω τη δική μου άποψη, τη δική μου γνώμη και προχωράω με σιγουριά. Τώρα, η γευσινοσία για να γίνει ακουμπάει και τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το μόνο μέσο
το οποίο μπορεί να κουμπίσει, να κτηνογραφήσει, αν θέλετε, ένα ζωντανό οργανισμό, όπως λέγεται το κρασί. Μόνο άνθρωποι μπορούν να το κάνουν. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Έχουν πάει πολύ καλά, τουλάχιστον στη χρωματογραφία, να πάρουν ένα κρασί, να το χρωματογραφήσουν και να πούνε τι χρώμα έχει ένα κρασί. Αλλά όπως το βλέπει το ανθρώπινο μάτι και το μήνυμα που παίρνει το ανθρώπινο μάτι από το χρώμα που βλέπει και γενικώς τι βλέπει με το κρασί, είναι τελείως διαφορετικό. Οι δύο πρώτες αισθήσεις, η αφή και η ακοή, είναι λίγο ποιητικές, θα λέγει κανείς. Όμως για αυτούς που είναι βαθιά χωμένοι, θα έλεγα, στον κόσμο του κρασιού, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η αφή ειδικότερα, για κάποιον που έχει κελάρι, που περιμένει κάποια κρασιά 20 και 30 και 50 χρόνια, όταν θα πάει να τα πιάσει μέσα στις σκόνες του, τα ποτήρια, τα νυχτήρια του, για να κάνει μεγάλη αυτή τη στιγμή να ανοίξει το μπουκάλι του κρασί, αυτό έχει, παίζει ένα ρόλο. Όπως επίσης η ακοή, θα ακούσει το χελό να βγαίνει, θα ακούσει να σερβίρεται το κρασί. Να ξέρετε ένα όριμο, ένα έμπειρο αυτή, όταν εκεί σερβίρεται ένα οποιοδήποτε κρασί, μπορεί να καταλάβει αν αυτό το κρασί είναι ξηρό ή γλυκό. Και αυτό γιατί το γλυκό κρασί έχει θόρυβο σαν το λάδι, έχει πιο πολύ ξόδες, είναι πιο πυκνό. Ενώ το ξηρό συνήθως δεν έχει τόσο πολλά ζάχαρα, δεν κάνει τέτοιο θόρυβο όσο κάνει το κοβίτσι, άλλο ήχο. Επίσης έχουμε τις αρχές μας, έχουμε πολλά πράγματα, τέλος πάντων η ακοή και η αφή, λίγο ποιητικά, αλλά παίζουν και αυτό ρόλο. Τα πιο σημαντικά είναι η όραση, είναι η όσφρηση και είναι και η γεύση. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μας αισθήσεις, οργανικές καθημερινές αισθήσεις, με τις οποίες ουσιαστικά, αν δεν τις έχουμε, δυσκολευόμαστε να ζήσουμε. Η όρασή μας λοιπόν, η όσφρησή μας και η γεύση μας. Θα σας πω κάτι. Η γεύση ουσιαστικά δεν υπάρχει. Στην όσφρηση πρέπει να επικεντρωθούμε. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε με πολύ απλά όταν είμαστε κρυωμένοι. Δεν μπορούμε ούτε να μυρίσουμε, αλλά ούτε να γευτούμε. Ό,τι φάμε είναι σαν άγιο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι σήμερα εδώ που είστε όλοι καλά, μπορείτε να μυρίσετε πολύ καλά. Αν όμως σας κλείσω όλους τη μύτη με ένα μανταλάκι και σας δώσω να φάτε κανέλα, κανείς δεν θα καταλάβει τι θα έκανε. Είναι κάτι σαν άγιο. Αυτό σημαίνει γιατί ο αγωγός της όσφρησης, η επικοινωνία με τη λιμική κοινότητα έκλεισε. Εδώ λοιπόν η γεύση συνεργάζεται πάρα πολύ με την όσφρηση και γι' αυτό το λόγο αυτές οι αισθήσεις, όραση, όσφρηση, γεύση, λέμε ότι με αυτές πάμε και κάνουμε την περίφημη οργανωληπτική γευστική δοκιμή, γιατί μέσα από αυτά τα αισθητήρια θα κτηνογραφήσουμε και θα καταλάβουμε το κρασί. Οι ιδανικές συνθήκες. Θέλω μια όμορφο φυσικό φως, θέλω καθαρές λευκές επιφάνειες, δεν θέλω σμές. Αν είχαμε βάψει εδώ, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Θα μίλησε πολλιά, δεν μπορώ να επικεντρωθώ στα αρώματα του κρασιού. Θέλω λεπτά καθαρά κορονάτα ποτήρια, σαν αυτά που σας έχουμε δώσει. Είναι πιστοποιημένο ποτήρι της δοκιμής αυτό. Είναι πιο φαρτί κάτω, πιο στενό πάνω. Επιτρέπει την ανακοίνωση του κρασιού. Πάνε να φύγουν τα αρώματα τα οποία είναι εγκλωβισμένα. Εγκλωβίζονται όμως πάνω που είναι πιο στενό. Και αν μυρίσω, θα καταλαβαίνω καλύτερα. Και επίσης έχει και ποδαράκι, το οποίο βοηθάει στο να μην περνάει η θερμοκρασία του σώματός μου μέσα στο προϊόν. Τα κρασιά τα λευκά σερβίρονται στους 8 με 10 περίπου. Τα κόκκινα στους 16-18. Σήμερα, εδώ που είμαστε όλοι, έχουμε περίπου 36,5-36,7 θερμοκρασία. Αν πιάσουμε το ποτήρι, μεταφέρουμε, επειδή το γυαλί είναι καλός όγκος θερμοκρασίας, άμεσα θερμοκρασία του σώματός μας μέσα, άρα χαλάμε την ιδανική θερμοκρασία μέσα την οποία το σερβίραμε. Τώρα, αυτό το οποίο θα συζητήσουμε και θα κοιτάξουμε να δούμε για κάθε κρασί, είναι να το δούμε, να το μυρίσουμε και να το γευτούμε. Και τι περιμένω να δω από αυτά. Όταν θα τα κάνω αυτά και θα δούμε σε λίγο τι περιμένω από το καθετή, θα είμαι έτοιμος να βγάλω ένα μικρό συμπέρασμα. Ένα πολύ φρέσκο κρασί που μπορώ να το παλαιώσω 5 χρόνια. Ένα πολύ όριμο κρασί που τρέχα να το πουλήσεις γιατί είσαι έσαι που το προλαβαίνεις. Ένα πάρα πολύ πια όριμο κρασί που δεν κάνει πια να το πουλήσω. Δεν το πετάω όμως ποτέ, είναι το καλύτερο να μαγειρέψω. Ένα κρασί δεν πετάγεται ποτέ.